κύριος Ευθύμης Λέκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, θα μας πει περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λέκα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά καταρχάς. Βέβαια, καλή χρονιά. Καλά. Το ακριβές σημείο του σεισμού. Κοιτάξτε, δημιουργείται ένα τρίγωνο μεταξύ της Κρήτης, της Καρπάθου και του επικέντρου του σεισμού, δηλαδή είναι στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου Καρπάθου και Κρήτης, λίγο όμως πιο βόρεια. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς στη Διέβλο, είναι λίγο πιο βόρεια, δηλαδή της τάξης των 30 χιλιόμετρων. Είναι μια περιοχή η οποία δίνει μικρούς σεισμούς, όπως αυτός που είχαμε σήμερα. Επιφανειακός σεισμός σε πολύ λίγα μέρη έγινε αισθητός στο χερσαίο χώρο. Είναι πίσω από το τόξο, δεν συνδέεται με μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες. Συνεπώς δεν πρέπει να ανησυχούμε. Ήταν ένα γεγονός το οποίο έτσι και πέρασε. Είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής δραστηριότητας, κύριε Λέκα. Βεβαίως, απολύτως φυσιολογική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τέτοιους σεισμούς, αν θέλετε, παρακαλάμε να εκδηλώνονται, γιατί είναι μικροί σεισμοί, δεν δημιουργούν πρόβλημα και εκτονώνουν σε ένα βαθμό την τεκτονική καταπώνηση που υφίστανται τα πετρώματα. Συνεπώς, δεν είναι κάτι το οποίο να μας ανησυχεί. Μετασεισμική δραστηριότητα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μεγάλη, άλλωστε δεν αναμένεται μεγάλη μετασεισμική δραστηριότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε 2-3 σεισμούς της τάξης των 3-3,5 βαθμών, αλλά χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι αυτή που κανονικά έπρεπε να υπάρχει. Κύριε Λέκα, σε ποιες περιοχές καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, στους τελευταίους μήνες, έντονη σεισμική δραστηριότητα? Κοιτάξτε, ο πιο μεγάλος σεισμός εμφανίστηκε στην Σάμο, ήταν 7 βαθμών, πριν ακριβώς 3 μήνες περίπου, παρακάτι. Σε εκείνη την περιοχή έχουμε έντονη δραστηριότητα, νότια της Κρήτης, στη Ρόδο μερική δραστηριότητα και κάποια δραστηριότητα στην Άφακτο έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι άλλες περιοχές έχουν απλά και μόνο πολύ υποβαθμισμένη δραστηριότητα, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Στην περιοχή περιμετρικά της Σάμου έχει καταγραφεί κάποια δραστηριότητα η οποία σας έχει ανησυχήσει, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών σας? Όχι, απολύτως. Είναι πολύ φυσιολογική όλη η εξέλιξη της διέγερσης που είχαμε στη Σάμου, της μεγάλης διέγερσης. Αναμένονται βέβαια κάποια μετασυσμή της τάξης των 5 βαθμών, 5,5 το πολύ. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αυτοί οι σεισμοί, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω από εκεί δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά τους σεισμούς. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.